Μια ακόμη απορία. Είμαι 10 χρονών και πάω 5η τάξη. Στην ιστορία μάθαμε ότι ο Μέγας Θεοδόσιος έκλεισε τους ειδωλολατρικούς ναούς, αλλά και κατήργησε και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι αμαρτία ο αθλητισμός? Είναι πολύ ωραία, γιατί έχω κάτι να σας πω πάνω σε αυτό. Παιδιά, ναι, κατηργήθησαν και οι Ολυμπιακοί αγώνες που κατηγορούν τους Βυζαντινούς για αυτό το πράγμα, αλλά ξεχνάνε κάτι άλλο, ότι ο Ολυμπισμός είχε συνδεθεί με την ειδωλολατρία και ήταν το τελευταίο του οχυρό, το τελευταίο της οχυρό ο Ολυμπισμός, οι Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι λοιπόν καταργούνται οι Ολυμπιακοί αγώνες, ακριβώς γιατί έπρεπε να χτυπηθεί η ειδωλολατρία. Οι αγώνες κάθε αυτούς δεν είναι αμαρτία, έστω και αν ακόμα χρησιμοποιούσαμε και το όνομα Ολυμπιακοί αγώνες, επειδή ακριβώς ξεκίνησαν με αυτήν την ονομασία από την πόλη Ολυμπία. Δεν είναι αμαρτία. Αλλά θα το πω για να το καταλάβετε άλλη μια φορά. Συνεδέθησαν οι αγώνες με την ειδωλολατρία. Θέλετε μία αναπόδειξη? Και διαμέν την αρχαιότητα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Για την ιστορία του Θεοδοσίου καμία αντίρρηση δεν υπάρχει. Διαβάστε, θα το βρείτε αυτό. Στην εποχή μας, όταν ζητούσαμε να έρθει η Ολυμπιάδα του 96 στην Ελλάδα, το 94, 96, το 96. Α. Λοιπόν, ξέρετε πολλοί τι είπαν, πόσο περιθώριο θα δοθεί στην ειδωλολατρία εδώ στην Ελλάδα. Ήδη στην Ελλάδα την σύγχρονη άρχισε να αφυπνίζεται η ειδωλολατρία. Είναι γραμμένο όμως αυτό. Έχει προφητευτεί, από την Καινή Διαθήκη έχει προφητευτεί, ότι θα επανέλθουμε εμείς οι χριστιανοί στην ειδωλολατρία. Οι Ολυμπιακοί αγώνες βοηθάνε προς τούτο. Ας σας πω ένα μικρό, πολύ μικρό παράδειγμα. Είναι γνωστό ότι για να ανάψουμε, να έχουμε την αφήν, το άναμα της Ολυμπιακής φλόγας, γίνεται ως εξής. Γίνεται μία τελετή στην Ολυμπία με ένα φακό, παίρνουμε από τον ήλιο φωτιά, από τον ήλιο. Μην ξεχνάτε ότι τον Θεόν Απόλλωνα, μην το ξεχνάτε αυτό, από τον ήλιο, και ανάβουμε φωτιά για να πάει αυτή η φλόγα εκεί που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1936, το θυμάμαι, ήμουνα μικρός αλλά το θυμάμαι, η φλόγα πήγε ως σκυταλοδρομία από την Ολυμπία στο Βερολίνο, γιατί εκεί έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες, στο Βερολίνο τότε, το 1936. Δηλαδή από χέρι σε χέρι, όπως και τώρα μπορεί να γίνει από την Ολυμπία μέχρι την Αθήνα, από χέρι σε χέρι, δηλαδή σαν λαμπαδιδρομία. Και από εκεί μετά στο αεροπλάνο, δεν ξέρω πού, πώς, για να φτάσει εκεί που θα φτάσει. Προσέξτε, η τελετή που γίνεται στην Ολυμπία γίνεται καθαρός ειδωλολατρικά. Υπάρχουν ιέριες και γίνεται προς τον Θεόν Απόλλωνα προσευχή για να ευωδοθούν οι αγώνες οι Ολυμπιακοί. Τι άλλο θέλετε? Εάν λοιπόν έτσι τότε έβλεπε ο Θεοδόσιος τα πράγματα και εμείς σήμερα έτσι βλέπουμε, τότε οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι πια απλώς σωματική γυμνασία ή ένα σύνδεσμος με την ειδωλολατρία? Είναι ολοφάνερο αυτό. Και σας ξαναλέγω, ο χριστιανικός μας κόσμος βήμα-βήμα, και δυστυχώς φαίνεται μάλλον όχι βήμα-βήμα, αλλά και κάποια άλματα γίνονται, οδηγείται στην ειδωλολατρία. Άρα λοιπόν
οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι επικίνδυνοι από χριστιανικής πλευράς.